Λοιπόν, μοναδικές εικόνες, εντυπωσιακές εικόνες από την χιονόπτωση που είχαμε στο Τρόοδος. Είναι εικόνες που μας έστειλε πριν από μερικά λεπτά ο Αυγερινός Χρυσοστόμου. Τώρα μας ακούει. Αυγερινέ. Αυγερινέ, είμαστε σε απευθεία σύνδεση. Ναι, κύριε, δεν ξέρω αν έχουμε καλή σύνδεση. Σε ακούμε, ναι. Στον αέρα. Λοιπόν, είναι σπάνια η ομορφιά της περιοχής του Τρόοδου, ειδικά αυτές τις μέρες που ντύθηκε στα λευκά και αποκαλύπτεται μέσα από τις μαγευτικές εικόνες που καταγράψαμε. Λίγες μόνο μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, από τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης και τα περισσότερα χωριά, ειδικότερα η περιοχή του Τρόοδου, έχει ντυθεί στα λευκά. Έχει ντυθεί στα λευκά. Οι στέγες των σπιτιών σκεπάστηκαν με λευκή μαγεία. Με λευκή μαγεία χιονιού και οι δρόμοι κατέστησαν αδιάβατοι για τα περισσότερα από τα οχήματα που βρίσκονται εδώ στην περιοχή. Να σου πω ότι ο χειμώνας μπήκε για τα καλά. Το θερμόμετρο καταγράφει θερμοκρασίες ενός βαθμού, με την επέλαση του χιονιά να δημιουργεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο, καθώς επίσης και στη ρευματοδότηση, ενώ αρκετές περιοχές εδώ φαίνεται να έχουν αποκλειστεί από το χιόνι. Οι ορεινές και μη ορεινές περιοχές της Λεμεσού καταγράφουν θερμοκρασίες που κοντεύουν σχεδόν στους 0 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα γκρέιντερ Νικήτα καταβάλουν σοβαρές προσπάθειες, μεγάλες προσπάθειες για να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς. Ήταν εύκολη πρόσβαση για να φτάσετε στον Όλυμπο, δηλαδή με το οδικό δίκτυο δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, σωστά? Ακριβώς. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν υπήρξαν ήδη αρκετά προβλήματα. Καταφέραμε και εμείς με το αυτοκίνητο του σταθμού να ανέβουμε στην κορυφή του Ολύμπου. Ωστόσο, έχουμε πάρει οδηγίες από την αστυνομία να εγκαταλείψουμε το μέρος, διότι αναμένεται βαριά χιονόπτωση στο Τρόοδος. Ήδη άρχισε να χιονίζει εδώ στην περιοχή και μας ζητώνε από πλευράς της αστυνομίας για να εγκαταλείψουμε τουλάχιστον την περιοχή του Ολύμπου. Λοιπόν, με ανακοινώσεις της αστυνομίας. Γιατί έρχεται βαριά χιονόπτωση, όπως μας λες. Υπάρχουν εκεί τολμηροί άνθρωποι που πήγαν να δουν για πρώτη φορά τα χιόνια φέτος? Δηλαδή, υπάρχει αρκετός κόσμος? Είναι ελάχιστοι που κινούνται αυτή την ώρα στο Τρόοδος? Είναι ελάχιστος ο κόσμος που άρχισε να σειραίει εδώ στην περιοχή του Τρόοδους. Όπως μιλήσαμε με τους καταστηματάρχες της περιοχής, Νικήτα, αναμένεται ότι το επερχόμενο Σαββατοκυριακό ο κόσμος θα ανέβει πάνω στο Τρόοδος για να δει τις μαγευτικές εικόνες που βλέπουμε και εμείς αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας. Είναι λίγος ο κόσμος. Βρήκαμε μερικούς, συνομιλήσαμε μαζί τους. Το άκουσαν από χθες από τις ανακοινώσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και βρέθηκαν εδώ στην περιοχή έτσι ώστε να δουν από κοντά τα πρώτα χιόνια. Λοιπόν, άρα σας είπα να φύγετε το συντομότερο γιατί έρχεται βαριά χιονόπτωση. Ευχαριστούμε τον Αυγερινό. Καλή επιστροφή. Θα δούμε σε πολύ λίγο και τις δηλώσεις. Είναι πραγματικά μαγευτικές εικόνες. Είναι εντυπωσιακό το σκηνικό και είναι και, αντιλαμβάνεστε, στην καρδιά του Δεκέμβρη, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, και κάνουν την εικόνα ακόμη πιο ωραία και όμορφη. Δεν ξέρω, η κυρία που είναι πίσω, αν μπορεί να μας μιλήσει, Αυγερινέ. Υπάρχει τρόπος να την προσεγγίσουμε? Θα κάνω μια προσπάθεια. Θα κάνω, Νικητά, μια προσπάθεια από τους κυρίους εδώ, αν μπορούν να έρθουν κοντά μας να μας πούν για τις πρώτες εντυπώσεις που έχουν όσον αφορά τη χιονόπτωση στο Τρόοδος. Σας χαιρετώ. Είστε από τους πρώτους επισκέπτες εδώ στην περιοχή του Τρόοδους. Ναι. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας? Είναι πανέμορφα. Πρώτη φορά που έρχομαι στην Κύπρο και βλέπω έτσι ομορφιά, χιόνια, κρύο και δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι τόσο ομορφιά που it's beautiful. It really is. Είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε, Νικήτα, άλλο να το βλέπεις και άλλο να το ζεις εδώ στην περιοχή του Τρόοδους. Θα επαναλάβω ότι οι θερμοκρασίες κοντεύουν σχεδόν στο μηδέν. Καταγράφει το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή 1 βαθμό θερμοκρασίας. Ήδη άρχισαν οι πρώτες νυφάδες, όπως μας ανέφεραν και πριν, από την αστυνομία. Γι' αυτό και μας προτρέπουν να εγκαταλείψουμε το μέρος, γιατί μόνο οχήματα με αντιολισθητικές αλυσίδες πλέον θα μπορούν να κινούνται σε αυτή εδώ την περιοχή. Και φαντάζομαι κάτι είναι εκεί μπροστά στον τζάκι με ζυμανία, λουκάνικα, μανιτάρια και όλα τα υπόλοιπα που είναι απαραίτητα για τέτοιες ώρες και μέρες, σωστά?
Αυτό το ζήσαμε λίγο πιο κάτω στην πλατεία του Τροόδου. Ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται εκεί κοντά στο Σαοντζάκι. Και όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, το κρασάκι, το λουκάνικο και όλα αυτά τα εδέσματα θα έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες.